Περιμένω να έρθει η αρετή για να κλείσει την πόρτα και να μπορέσω να ξεκινήσω το βίντεο. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Επιστρέφω μετά από πάρα πολύ καιρό με ένα κανονικό βίντεο, γιατί αυτές τις μέρες όλο ανέβαζα μαλακίες. Δεν θυμάμαι καν τι ανέβασα, αλήθεια. Εδώ και 2 εβδομάδες, παιδιά, έχω διακοπές. Βασικά έχει περάσει 1 εβδομάδα. Έχω άλλη 1 εβδομάδα διακοπές, φθινοπορεινές διακοπές. Κάνουν κάτι τέτοιο οι Γερμανοί. Εδώ και 1 εβδομάδα σκέφτομαι τι βίντεο να γυρίσω, γιατί είχα χρόνο να γυρίσω βίντεο και πραγματικά δεν είχα όμως την ιδέα. Δηλαδή, είχα χρόνο να γυρίσω, αλλά δεν είχα την ιδέα. Πολύ μιλάω, το ξέρω. Και βρήκα μια ιδέα να κάνω το συγκεκριμένο βίντεο, όπως βλέπετε και από τον τίτλο κάτω. Ένα πολύ απλό make-up routine, το δικό μου make-up routine. Και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε και για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την Ελλάδα και νομίζω και την Κύπρο. Γενικά, ένα θέμα που συζητιέται τις μέρες μας. Καλά, διαβάστε κάτω στο τίτλο. Είναι για το Greece Next Top Model ή αλλιώς και GNTM. GR. Οπότε θα σας δείξω την καθημερινή μου ρουτίνα για πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Τα είπα και στα stories πριν ξεκινήσω να κάνω αυτό το βίντεο. Και θα το πω και τώρα ότι εγώ δεν είμαι καθόλου καλή στο μακιγιάζ. Είμαι άσχετη, δεν είμαι καθόλου γκουρού. Γι' αυτό, όπως είπα, κάνω ένα μακιγιάζ για πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το ίδιο κάνω πάντα. Οπότε θα σας το δείξω σε βίντεο. Ελπίζω να βγει καλό. Κοιτάω στο καθρέφτη, άμα κοιτάω το κοιτάω εκεί. Ταυτόχρονα θα αρχίσουμε να συζητάμε και για το GNTM, Greece Next Top Model, όπως είπα. Θα πω λίγο πολύ τη γνώμη μου για το θέμα, γνώμη μου για τους κριτές, σαν χαρακτήρα και αυτά και πώς αντιδράνε πάνω στα κορίτσια και για κάποια θέματα που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες, κάποια γεγονότα, όπως ένα συμβάν που συνέβη με την underwater φωτογράφηση που κάνανε τα κορίτσια. Θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Παναγία μου, πολύ μίλησα. Και αν είναι, ας ξεκινήσουμε πρώτα, καθώς βγάζω τα καλλιντικά μου. Δεν έχω πάρα πολλά καλλιντικά, είναι αυτά εδώ. Δεν είναι πάρα πολλά, Λοιπόν, καθώς βγάζω εγώ το μακιγιάζ, ξεκινήσουμε λίγο πολύ να μιλήσουμε για το Greece Next Top Model. You wanna be on top. Καταρχήν τα πρώτα 5 επεισόδια από ό,τι ξέρω ήταν auditions, πήγαινανε διάφορα κορίτσια εκεί πέρα, λέγανε διάφορα πράγματα για αυτές, κάτσε να μην βγάζω σωστά πινέλα, λέγανε διάφορα πράγματα για αυτές, όπως ηλικία, το όνομα, τη δουλειά που κάνουνε, γενικά για να τους γνωρίσουν οι κριτές. Και μέσα από αυτές διάλεξαν, όταν τελειώσαν γενικά οι auditions, διάλεξαν τα κορίτσια που πιστεύαν ότι ήταν καλές, τις κρατήσαν, οι υπόλοιπες αντίο. Και έτσι από το 6ο επεισόδιο, για όσους το ξέρετε εννοείται και όσους βλέπετε το Greece Next Top Model, ποια πρέπει να πάρω αυτή, ξεκίνησε το bootcamp και η πρώτη τους φωτογράφηση, που έπρεπε να φωτογραφηθούν με μαγιό κάπου έξω, με από πίσω ωραία θάλασσα. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ ωραίος κάποια επεισόδια, πήγανε, βαφτήκαν τα κορίτσια, βάλανε τα ανάλογα μαγιό, κάθε μια το δικό της και φωτογραφηθήκαν με έναν φωτογράφο, έναν διάσημο Έλληνα φωτογράφο. Και όταν τελείωσε η φωτογράφηση, οι κριτές, οι 4 κριτές και συγκεκριμένα η Βίκη Καγιά, ο Άγγελος Μπράτης, δεν ξέρω πώς το λένε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Έχω δει πάρα πολλά κορίτσια στη ζωή μου, έχω το ταξιδέψει πάρα πολύ. Την ξέρω προσωπικά τη ρε την ώρα και τη ζωή μου. Φοράω κι εγώ. Ναι, κι εγώ ποδόσφαιρα μικρή. Star Ελλάς 2011. Εγώ κάνω αυτό. Εγώ είμαι. Μπορώ να κάνω κάποια πράγματα fashion. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ καλή στη χημεία. Έχω κάνει γραμματεύσει, ξέρω πολλά από χρηματιστήριο. Εντάξει, κι εμείς κάναμε, δεν μας έμεινε τέτοιο κουσούρι. Εγώ είμαι πολύ καλή στις τούμπες, να ξέρεις. Κάνω κι εγώ, οπότε από μένα είναι όχι. Και ο Δημήτρης Σκουλός. Καθίσαν και σκεφτήκανε, είδαν τις φωτογραφίες, ποια θα έχει πιθανότητα να συνεχίσει για το υπόλοιπο Greece Next Top Model. Και διάλεξαν τα υπόλοιπα τους κορίτσια, δεν θυμάμαι πόσα κορίτσια είχαν βγει από το Next Top Model. Δεν θυμάμαι τελικά ποιος αριθμός κοριτσιών ήταν που πέρασαν στη συνέχεια. Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι έχω βγάλει αυτά που χρειάζομαι, πιστεύω, για το μακιγιάζ, νομίζω ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε, να κλείσω λίγο το βαλιτσάκι εννοείται. Και ναι, τι λέγαμε. Βασικά πριν συνεχίσουμε λίγο μέχρι το Greece Next Top Model, να σας πω. Τώρα πριν ξεκινήσουμε το δικό μου make-up routine, να σας πω ότι εγώ κάποια στιγμή όταν ξεκίνησα να βάφουμε πιο πολύ, γιατί πιο παλιά, το πολύ πριν ένα χρόνο, δεν βαφάμουν περίπου καθόλου,
μόνο μια μάσκαρα και ένα λίπλος και αυτά. Τώρα πάρεις να βάφουμε πιο πολύ. Στην αρχή έβαζα πολύ foundation, αλλά τώρα δεν βάζω πολύ foundation γιατί το πρόσωπό μου, έτσι όπως το βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται foundation γιατί δεν είμαι από αυτά τα κορίτσια που έχουν πολλά σπυράκια και τέτοια. Πιο πολύ γι' αυτό είναι η βάση. Το foundation δηλαδή. Οπότε εγώ σταμάτησα να το χρησιμοποιώ γιατί δεν μου καθόταν και πάρα πολύ ωραία. Οπότε το επόμενο πράγμα που κάνω, βασικά πριν ξεκινήσω να βάλω το concealer, βάζω μια πολύ μικροσκοπική κρέμα που μου έδωσε η αδερφή μου. Η αδερφή μου έκανε πρακτική σαν αισθητικός πριν κάτι εβδομάδες και μου έδωσε μια πολύ μικρή κρεμούλα για το πρόσωπο και η γεύση είναι λεμόνι, πάντα λίγο, βάζω λίγο πριν ξεκινήσω να βάφομαι. Τέλος πάντων, μετά απλώνω την κρέμα λίγο παντού στο πρόσωπό μου. Ναι, μπες. Μπες. Και πες και γεια. Γεια. Τι τρως. Θέλω κι εγώ. Ενώ πριν λίγο έφαγα. Αφού βάλα λίγο την κρέμα, όπως είπα δεν βάζω foundation γιατί πιστεύω ότι το δικό μου το πρόσωπο δεν χρειάζεται foundation, δεν ανάγκη να το βάλω. Οπότε περνάμε στο concealer. Βάλω και λίγο στα μάτια πάνω. Μετά παίρνω ένα σφουγγαράκι που η αλήθεια είναι λίγο σκληρό και δεν με βολεύει πάρα πολύ. Τώρα πάω να τα απλώνω. Επίσης, όπως είπα πριν, παιδιά, μη με γράψετε κάτω στα σχόλια εις άσχηση στο μακιγιάζ. Βασικά, το ξέρω, το είπα και πριν, είμαι τέλειος άσχηση στο μακιγιάζ. Συντήθησε με την αδερφή μου που κάθεται εκεί πέρα και με βλέπει. Με βλέπει. Πολύ με βλέπει, τέλος πάντων, με ακούει. Αυτή είναι πολύ καλύτερη σε φάση με το μακιγιάζ, εγώ είμαι τέλειος άσχετη. Καθώς βάθουμε, όπως είπα, να συνεχίσω που ήμασταν. Είχαμε μείνει, είπα όπως έκαναν τη φωτογράφηση στα κορίτσια με τα μαγιό. Στο bootcamp. Η επόμενη δοκιμασία που νομίζω ήταν να κάνουν πασαρέλα. Να δούμε να το κατέχουν τέλος πάντων λίγο πολύ. Κάναν την πασαρέλα τα κόλλησε τέλος πάντων. Και μετά ήρθε η στιγμή νομίζω από ό,τι θυμάμαι που πήγανε να τους ντύσει μια συγκεκριμένη γυναίκα που ο παιδιά αυτήν την είδα. Με το που άρχισε να μιλάει στα πρώτα κορίτσια. Λέω αυτή είναι bitch, πραγματικά sorry κιόλας για τη λέξη. Πώς τη λένε κιόλας. Γενεβιέ, που κάπως έτσι τη λένε, Γενοβέφα δηλαδή από ό,τι ξέρω ότι είναι στα ελληνικά. Αυτή η Γενοβέφα τέλος πάντων, και μόνο ο τρόπος που μιλάει και εγώ αν ήμουν στη θέση των κοριτσιών και την έριχνα με μια ματιά, πραγματικά θα ήθελα να ανοίξει η γη για να με καταπιεί, δεν θα μπορούσα να κάτσω λεπτό παραπάνω σε αυτό. Και καταλαβαίνω κάποια κορίτσια που ακριβώς είπαν την ίδια λέξη ότι θα θέλανε να τη βρήσουν ή αυτό, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέγανε, γιατί και εγώ στη θέση αυτό θα έκανα. Γιατί την βρήκα λίγο bitch. Τώρα εσείς δεν ξέρω. Πώς την βρήκατε, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο, πάντως την βρήκα λίγο κακιά και λίγο αυστηρή. Και ναι. Στη συνέχεια, όταν βάζω τέλος πάντων το concealer, ξεκινάμε με τη σκιά και έχω μια παλέτα της Maybelline και συγκεκριμένα παίρνω αυτό το χρώμα που θα δείτε τώρα εδώ στο πλάνο. Το συγκεκριμένο παίρνω και αρχίζω και κάνω το μάτι μου. Εντάξει, εγώ κοιτάω μου, κοιτάει η αδερφή μου. Τι βίντεο. Μπαφή. Παιδιά, τώρα που μου ήρθε. Φτιάχτηκε fanpage για το κανάλι μου. Δεν ξέρω, από κάποιο κορίτσι, κάποιο γόρι. Μας κάτι λέω, αφού συζήτησα μαζί της. Κορίτσι. Θα σας έχω κάτω μαζί με τα υπόλοιπα link από τις σελίδες μου. Θα σας βάλω και τη δικιά της σελίδα. Λέει TTTube, παύλα κάτω, official fanpage. OFP, από το νομίζω, ναι αυτό σημαίνει official fanpage, να μπείτε να την ακολουθήσετε αν θέλετε. Λοιπόν, καθώς θα κάνω τη σκιά, θα βάλω εδώ πέρα να παίζει μια συγκεκριμένη, βασικά θα βάλω να παίζει ένα συγκεκριμένο μέρος από το έκτο επεισόδιο, θα το δείτε εσείς κάπου εδώ κάτω τέλος πάντων. Είναι με αυτή την Γενοβέφα, διάφορες σκηνές που δίνουν ρούχα στα κορίτσια, είναι και εκεί δύο κριτές, είναι ο Άγγελος και ο Δημήτρης, θα δείτε, το βάζω να παίζει. Και λίγο πολύ θα βλέπετε κάποια στιγμή πώς αντιδράει και αυτά. Οπότε δείτε το. Καθώς βάφουμε.
Περάστε, κορίτσια. Πώς βλέπετε, περνάνε τρεις κοπέλες. Είμαι η Ιωάννα. Πώς τη βλέπεις την Ιωάννα? Δεν θα σου άρεσε με κάτι μαύρο? Αυτό το μαύρο-κόκκινο, ναι. Μαύρο-κόκκινο, αυτό. Όταν πήγα στο fitting και είδα το ρούχο που θα φορέσω, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένιωθω ότι τέριαζα σε μένα. Εδώ. Και μόνο που τη βλέπετε, παιδιά, δεν ξέρω. Κοιτάξτε πώς είναι, Παναγία μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, πραγματικά. Είναι πάντα και λέω να σε δω. Γεια σου, κοκκινομάλα. Αυτό δεν της πήγαινε. Πολύ. Έλα, Άννα μου. Η Άννα είναι Instagrammer και έχει αρκετούς followers. Ήδη. Μετά την προβολή του επεισοδίου πιστεύω ότι θα διπλασιάσει τον followers. Αυτό μου ακούστηκε λίγο περίεργο, παιδιά. Δηλαδή, έχει ήδη πολλούς followers. Μετά από αυτό το επεισόδιο πιστεύω οι followers θα διπλασιαστούν. Δηλαδή... Τι υπέροχα μανίκια έχεις κάνει εδώ, Βασίλη. Τι φόρμα υπέροχη. Και αναδεικνύει πάρα πολύ το δέρμα της αυτό το πορτοκαλί. Και τα πόδια της, φυσικά, το σορτσάκι. Αγάπη, χαλάρωσε, τρέμεις. Ναι. Έχεις περάσει. Εγώ άγχος. Γιατί? Δεν ξέρω. Και πώς θα περπατήσεις μετά, έτσι, τρέμοντας? Περπάτησε λίγο, χαλάρωσε. Βγάλε τα χέρια. Ήμουν λίγο κουρασμένη. Πιεσμένη. Έχεις φάει τίποτα το πρωί? Κακός. Τώρα είσαι μόνο ένα νευρικό σύστημα μπροστά μας. Πήγαινε να φας. Εγώ. Ναι. Μ' αρέσει που διτάζει. Πήγαινε να φας. Σε παρακαλώ, πήγαινε να φας. Πήγαινε να φας. Πραγματικά, παιδιά. Εντάξει, καταλαβαίνω και κάποια κορίτσια που αγχώνονται. Και εγώ στέλνω αγχωνόμουν. Γιατί δίνεσαι και θες να δεις αν πούνε καλά λόγια. Όλες θέλουν να πούνε καλά λόγια για αυτό που φοράνε και αυτά. Και εγώ θα αγχωνόμουν πάρα πολύ στη θέση σου. Γιατί είναι και άτομα και κριτές που δεν θα τους ξέρουμε. Εντάξει, τους μαθαίνεις με τον καιρό, αλλά και εγώ θα αγχωνόμουν πάρα πολύ στη θέση τους. Λοιπόν, παιδιά, έχω κάνει λίγο. Πώς λέγεται αυτό, για πες μας, αρετή που σου είπε ότι η μάσκα, γιατί αυτό το μέρος το πίσω, πώς το λέγεται? Βοηθά. Δεν ξέρω. Σας είπα η μάσκα, τι? Ματιούς. Το πίσω μέρος των ματιών, να το πω έτσι, σας είπα ότι η μάσκα. Τέλος πάντων, δεν φαίνεται καθόλου στην κάμερα, έχω χάλια φωτισμό, το έχω πει. Εντάξει, τώρα το χρειάζομαι το φωτισμό. Είναι αυτό εδώ πέρα, τώρα έχω κλείσει τα μάτια μου, πιστεύω να φαίνεται. Λίγο πολύ. Τέλος πάντων, έχω κάνει το πίσω μέρος του ματιού. Στη συνέχεια, μετά από αυτό. Παίρνω ένα άλλο πινελάκι, ένα τέτοιο πινελάκι, δεν ξέρω να φαίνεται. Και παίρνω το συγκεκριμένο χρώμα όπως βλέπετε, το άσπρο. Άσπρο. Δεν ξέρω αν είναι άσπρο, τόσο πάνω. Και πατάω πάνω στο μάτι μου, ελαφρά. Λοιπόν, πήρα λίγο την κάμερα στα χέρια μου για να σας δείξω λίγο τα μάτια μου, λίγο πιο κοντά. Πιστεύω τώρα ότι φαίνονται, γιατί έχω πάρει την κάμερα πιο κοντά στο φως. Και τέλος πάντων, κάπως έτσι το έκανα, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα. Θα βάλω ένα ακόμα χρώμα, μια ακόμα απόχρωση. Συγκεκριμένα θα βάλω αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τώρα στο βίντεο. Και ας το πάμε. Εγώ, καθώς θα βάφομαι, θα σας βάζω που και που έτσι διάφορα αποσπάσματα από το Greece Next Top Model. Όπως το επόμενο που θα ακολουθήσει τώρα, δείτε το εσείς. Καθώς εγώ θα βάφω την επόμενη απόχρωση και θα σας δείξω κιόλας λίγο. Πρώτη φορά φοράς τα κούνια? Πρώτη φορά. Εντάξει. Είχα αγχωθεί πάρα μα πάρα πολύ. Πρώτη φορά. Πόσο χρόνο είσαι? 19, 19,5. Α, εντάξει. Πρώτη φορά και δεν είναι σαν το πρώτο φιλί, είναι... Καθόλου. Και το πρώτο φιλί είναι δύσκολο, νομίζω. Δεν ξέρω. Ήταν εύκολο. Λοιπόν, τη συγκεκριμένη απόχρωση που σας την έδειξα, την έβαλα στα μάτια μου. Οπότε μου φαίνεται ότι πρέπει πάλι να πάρω το κινητό για να το δείτε. Λοιπόν, είναι έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν μου φαίνεται ότι έχω βάλει κάτι χρυσό πάνω στα μάτια μου. Αυτή είναι η συγκεκριμένη σκιά που κάνω κάθε φορά. Μέσα στο βίντεο δεν φαίνεται πάρα πολύ, γιατί σας έχω πει δεν έχω καλή ανάλυση στο κινητό. Δεν μπορώ να πάρω άλλη κάμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα με μένα. Το έχω σκεφτεί να το πάρω, αφού το σκεφτώ να το πάρω και τα Χριστούγεννα, αλλά λέω ακριβό, είναι πανάκριβο. Είναι και άλλα δύο αδέρφια από μένα που πρέπει να πάρουν δώρο, οπότε δεν γίνεται, είναι πανάκριβο. Οπότε ναι, έχουμε τελειώσει με τη σκιά. Για να επιστρέψουμε λίγο στο Greece Next Top Model. Λοιπόν, είδατε κάποια αποσπάσματα που σας έδειξα. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές είναι καλή. Σε μια άλλη φάση που θυμάμαι. Που έγινε ένα περιστατικό με μια κοπέλα που, ας πούμε, αυτή είναι στη Γενοβέφα The Charles του παπούτσι. Θα στο βάλω τώρα μόλις αν είναι να το δείτε. Τι παίχτηκε. Μέχρι να βρω το επόμενο πράγμα που θα βάλω πάνω. Οπότε δείτε λίγο τη σκηνή. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν. Συγγνώμη.
Βγήκατε χτες το βράδυ? Όχι. Όταν τελειώσαμε τη φωτογράφηση, είχατε κάποια νυχτερινή έξοδο? Είχα μαζί μου καφέ παπούτσια και ζήτησε μαύρα παπούτσια. Αγάπη, αυτά τα παπούτσια μόνο αν θα πας πίστα να ρίξει γαρίφαλο. Έφυγα ένα πολύ αρνητικό σχόλιο. Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι δεν είναι δικά μου τα παπούτσια γιατί τα δικά μου χάλασαν λίγο πριν, αλλά δεν συγκινήθηκε, η αλήθεια είναι. Νευρίασα πάρα πολύ, τόσο που ήθελα να σηκωθώ να φύγω και η αλήθεια είναι ότι ήθελα και να βρίσω λίγο, αλλά κρατήθηκα. Λοιπόν, όπως είδατε, το είπε λίγο κάπως. Αγάπη μου, αυτά τα παπούτσια μόνο να πας πίστα να ρίξεις γαρίφαλο. Έτσι ακριβώς το είπε η Γενοβέφα μας. Η κοπέλα προσπάθησε να την εξηγήσει ότι δεν ήταν δικά της τα παπούτσια και ότι τα άλλαξε, αλλά τι, να μην ακούσει λέξη, να μην ακούσει λέξη, να κάνει τη δουλειά της, να τελειώνει. Αχ, Γενοβέφα. Λοιπόν, αφού έχω βάλει τη σκιά, λοιπόν, περνάμε στην γραμμή κάτω από τα μάτια, με μαύρο απλό μολύβι. Περνάω τη γραμμή κάτω από τα μάτια μου, πολύ απλά. Κοντεύω να βγάλω και το μάτι μου με τον ήχι. Λοιπόν, έχω βάλει και τη γραμμή κάτω από τα μάτια και μου φαίνεται ότι πρέπει όλη την ώρα να παίρνω το κινητό για να φαίνεται. Λοιπόν, το βλέπετε πιστεύω. Φαίνεται ότι όταν είναι να σας δείχνω κάτι θα παίρνω κοντά μου την κάμερα γιατί από πώς σας δεν φαίνεται καθόλου. Πιστεύω ότι βλέπετε τη γραμμή. Κάτσε να κλείσω και το μολύβι. Κάνω καμιά ζημιά. Και δεν το θέλουμε κιόλας. Να χαλώσουμε το μακιγιάζ. Άλλη σκηνή που παίχτηκε με τη συγκεκριμένη, την ίδια κοπέλα που είχε αυτό με το παπούτσι, ήταν αυτή εδώ. Που βγαίνει το παπούτσι, συγγνώμη. Θα το λύσουμε, θα σου βρούμε ένα παπούτσι να σου κάνει. Τώρα να βγούμε λιγάκι το ρούχο. Μην είναι λίγο μεγάλο. Θα το δούνε, μη το σχολιάζεις. Σκέψω ένα μοντέλο να πάει να κάνει μια επίδειξη ενός σχεδιαστή και να βάλει ένα ρούχο στην πρόβα καλή ώρα και να πει «Α, με δεν μ' αρέσει αυτό». Όπως καταλάβατε, η κοπέλα απλά είπε ότι της πέφτει λίγο μεγάλο το παπούτσι και το ρούχο που φοράει, αλλά οι κοπέλες εκεί δεν επιτρέπεται να μιλάνε, δεν κάνουν να κάνουν παράπονα, γιατί όταν μιλάει για Νοβέφα πρέπει να κλείνουν το στόμα, να κάνουν ό,τι γουστάρει αυτή. Όπως βλέπετε, ο κριτής, ο Δημήτρης Κουλός, προσπάθησε λίγο να την πει: παρακαλώ, μην μιλάς. Κάνε αυτό που σου λένε και μην μιλάς και τη δυσκολεύει η θέση σου. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα που δεν μ' αρέσει συγκεκριμένα εμένα στον εξωμόνι, το ότι δεν μπορείς να μιλήσεις, να πεις τη δικιά σου γνώμη για κάποιο θέμα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτοί έχουν βγάλει το παιχνίδι, δεν κάνω εγώ τους κανόνες, έτσι είναι. Συνέχεια, μετά το μαύρο μολύβι, παίρνω ένα άσπρο μολύβι και θα πατήσω τις γραμμές, και θα πατήσω τις γωνίες από το μάτι μου, ώστε να τονιστεί λίγο πιο πολύ το βλέμμα. Όσο το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, δείτε άλλη μια σκηνή που παίχτηκε. Πάλι με παπούτσια. Αχ, αυτή η Γενοβέφα έχει πρόβλημα με τα παπούτσια, πιστεύω. Δείτε την. Επόμενη τριάδα. Ωραία. Τέλεια. Γεια σας. Και εδώ το παπούτσι έχει ξεφύγει. Κοριτσιά, απλά πού πάτε με αυτά τα παπούτσια? Σας αρέσουν? Είναι πιο άνετα. Είναι άνετο, ναι. Α, είναι άνετα. Τι άνετο έχουν, ρε παιδιά, αυτά? Εγώ νιώθω να φοράω σπορτέξ αυτή τη στιγμή που περπατάω. Κάτσε, τι Sportex, τι εννοείς Sportex? Δεν ξέρω κι εγώ πόσους πόντους είναι το συγκεκριμένο παπούτσι φορά Sportex. Σας Sportex λέει. Τον Αγία μου Sportex λέει. Τέλος πάντων, να ζούμε τη συνέχεια. Πρόσεχε τι λες, γιατί σ' ακούω εγώ και μετά θα σε βάλω να περπατήσεις σε Sportex έτσι και θα σε κοιτάω. Αυτό είναι τέλειο. Το έχω. Είμαι εγώ, είναι Sportex. Ακούσει αυτό που είπες. Δεν δίνεις αυτό. Κατάλαβες πως σε κοιτάω? Έτσι σε κοιτάω, γι' αυτό πρόσεχε τι λες. Κατάλαβες έτσι που σε κοιτάω? Οπότε λίγο πολύ καταλάβατε. Όταν μιλάει η Γενοβέφα, δεν μιλάει κανείς άλλος. Κάθεται και κάνει αυτό που θέλει. Της αρέσει, δεν της αρέσει. Όταν μιλάει η Γενοβέφα, σιμόκο. Δεν μιλάς. Δεν κάνεις τίποτα. Την ακούς, ό,τι σε διατάζει, το κάνεις. Καταλάβατε? Τέλειο. Λοιπόν, ας πάρω πάλι την κάμερα. Έχουμε αυτό το πρόβλημα τέλος πάντων. Λοιπόν, πάτησα λίγο εδώ πέρα, όπως βλέπετε, τη γωνία του ματιού μου. Επαναλαμβάνω και ξανά το λέω, το και το ξέρω. Δεν είμαι καλή στο μακιγιάζ, είμαι άσχετη. Τέλος πάντων, τα μάτια μου είναι κάπως έτσι, λίγο πολύ. Φαίνεται η αλήθεια καλύτερα άμα το κάνω σε φωτογραφία. Λογικά μπορεί στο τέλος του βίντεο, θα προσπαθήσω να σας βάλω μια φωτογραφία, να δείτε πώς φαίνεται στη φωτογραφία τέλος πάντων. Και ναι, συνεχίζουμε. Έφερα λίγο πιο μπροστά την κάμερα, πιστεύω να βοηθήσει. Λίγο πολύ τέλος πάντων. Στη συνέχεια περνάμε στην μάσκαρα.
Έμεναν άλλα δύο τελευταία πραγματάκια που πρέπει να κάνω στο μακιγιάζ μου που δεν φαίνεται. Περνάμε στο highlighter και έχω συγκεκριμένα αυτό που βλέπετε κάπου στο βίντεο. Είναι σε υγρή μορφή. Ας το βάλουμε. Μου. Το πάσα λίγο κάρος κάπως. Και κάνω βλίτσες εδώ πάνω. Και τον άλλο. Το πάσα λίγο. Και στο τέλος δεν βάζω κάποιο συγκεκριμένο κραγιόν, ούτε δεν μ' αρέσει βασικά να βάζω κραγιόν για κάποιο λόγο. Βάζω ένα lip gloss που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το ανοίξω πραγματικά γιατί έχουν υδρώσει τα χέρια μου. Λοιπόν, κατάφερα και το άνοιξα και όπως είπα δεν βάζω κάποιο κραγιόν γιατί δεν μ' αρέσει. Βάζω απλά το lip gloss γιατί μ' αρέσει που κάνει τα χέρια μου να γυαλίζουν. Δεν βάζω πάρα πολύ αλήθεια για να μην φαίνεται πάρα πολύ γυαλιστερό. Οπότε ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το μακιγιάζ που κάνω καθημερινά. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Τώρα άργησε λίγο λόγω του βίντεο και επειδή μιλούσαμε και για το Chris Next Model. Και αυτό είναι. Δεν κάνω κάτι το σημαντικό. Κάνω αυτό το συγκεκριμένο σε σκιά. Lip gloss, highlighter. Αυτό και όπως είπα δεν βάζω foundation γιατί δεν το χρειάζομαι συγκεκριμένα. Το δέρμα δεν το χρειάζεται. Και ναι, αυτό είναι το make-up routine μου. Και επίσης δεν τελειώσαμε λίγο με το Chris Next Model. Να πω ότι αυτά ήταν λίγο πολύ κάποια που συνέβησαν πριν κάποιες μέρες, κάποια επεισόδια. Επίσης, για όσο το ξέρετε και θέλετε να αρχίσετε να το βλέπετε, παίζει κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα, δηλαδή σε εμάς 8 η ώρα. Το διάβασα κάπου εδώ πέρα, έχω ανοιχτή τη σελίδα του Chris Next Model στο Instagram και το διάβασα γιατί θυμόμουν πότε παίζει. Και ναι, αυτά λίγο πολύ ήταν κάποιες περίεργες σκηνές, περίεργα συμβάντα που συνέβησαν έτσι. Και ένα ακόμα ήταν που έγινε, νομίζω αυτή την εβδομάδα παίχτηκε αυτό. Τώρα η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν, δεν θυμάμαι, έπρεπε να κάνουν μια underwater φωτογράφηση, έπρεπε τα κορίτσια να μπουν μέσα, τους έδωσαν να φορέσουν κάτι ωραία φορέματα με διάφορα χρώματα. Και το θέμα ήταν underwater ορχιδέα, δηλαδή ένα λουλούδι μέσα στο νερό, δεν έπρεπε να κάνουν και κάνουν μια ορχιδέα. Έπρεπε τα κορίτσια να μπουν μέσα να κάνουν διάφορες πόζες ώστε να φαίνονται ωραίες και το φόρμα τους να επιπλέει μέσα στο νερό. Η νικήτρια φωτογραφία ήταν της Άννας. Θα τη βάλω κάπου εδώ τώρα να τη δείτε. Και επίσης ένα συμβάν, όπως είπα, που συνέβη στο νερό ήταν ότι μια κοπέλα και συγκεκριμένα η Σοφία νομίζω, αυτή δεν ξέρει να κολυμπάει, που νομίζω βασικά πολύ παλιά, όχι πολύ παλιά, έχει κάποια χρόνια, έχει ένα τραύμα, παιδικό τραύμα, τώρα δεν ξέρω αν ήταν παιδικό, έχει ένα τραύμα με το νερό, οπότε δεν μπορεί να βλέπει νερό, δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στο νερό, δεν μπορεί να κάνει βουτσιάς τίποτα. Και έπρεπε όμως, αφού ήταν έτσι η δοκιμασία, έπρεπε να μπει μέσα στο νερό. Ήρθε και ένας νευμαγωσώστης, προσπάθησε, την κρατούσε το χέρι, προσπαθούσε λίγο σιγά σιγά να τις αφήσει, αλλά δεν μπορούσε να μπει πάνω από το στόμα. Οπότε δεν κατάφερα να την κάνει τη δοκιμασία. Και τέλος πάντων λίγο πολύ μετά στο τέλος τη διώξανε. Και τώρα εγώ αυτό το βρίσκω, αν τη διώξανε για το συγκεκριμένο λόγο, το ότι λόγω ενός τραύματος και δεν μπορείς να κάνει μια συγκεκριμένη δοκιμασία και τη διώξανε αυτό το λόγο, το βρίσκω λίγο άδικο. Γιατί πρώτον βγήκε επίσης νικήτρια σε μια δοκιμασία με τα κοσμήματα, θα τη βάλω κάπου εδώ τη φωτογραφία. Αλλά αν έφυγε για το συγκεκριμένο λόγο, το βρίσκω πάρα πολύ κρίμα, δεν έπρεπε. Και δυστυχώς αποχώρησα το Chris Next Model. Τώρα ήταν λόγω αυτού του θέματος. Εγώ το βρίσκω λίγο άδικο η αλήθεια, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή στα υπόλοιπα θέματα, στις υπόλοιπες δοκιμασίες που έκανε. Λίγο πολύ αυτά συνέβησαν μέχρι στιγμή στο Chris Next Model. Αυτά ήταν τα πιο βασικά κλιπ που σας έδειξα. Ναι, δεν πιστεύω να έχω να πω τίποτα άλλο. Όπως είπα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη σε 9 η ώρα παίζει στο Star, από ό,τι ξέρω. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας για τον Chris Next Model, γενικά για τους κριτές, οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να μου το πείτε κάτω. Επίσης αυτό ήταν και το make-up routine, γενικά όλο το βίντεο, make-up routine και Chris Next Model, η γνώμη μου και λίγο πολύ σας είπα κάποια θέματα, τα συζητήσαμε, τέλος πάντων, ναι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο,
Θα βγει πάρα πολύ μεγάλο πιστεύω αυτό το βίντεο, το πολύ να βγει κανένα 30 λεπτό, περίπου εκεί. Πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο και πρέπει να το επεξεργαστώ κιόλας. Αλλά μ' αρέσει να επεξεργάζομαι και είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο στο YouTube, γι' αυτό είπα να έρθω με ένα λίγο μεγάλο βίντεο. Οπότε αυτό ήταν το make-up routine μου και το Chris Next Bottle. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε τα πιο βασικά πραγματάκια που δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από like, σχόλιο, να μου πείτε αν σας άρεσε το βίντεο και είπα και τη γνώμη σας για το όλο θέμα του Chris Next Model και να μου πείτε και άλλες ιδέες για επόμενα βιντεάκια γιατί ξεμένα από ιδέες. Τι άλλο, εγγραφή στο κανάλι για όσους δεν έχουν κάνει και είναι καινούργιοι και βλέπουν αυτό το βίντεο, να κάνετε μια εγγραφή και κοντεύουμε στους 1000 subscribers, ανυπομονώ να έρθει αυτή τη στιγμή γιατί είναι ο πρώτος μου στόχος. Και έχω πει και σε άλλο βίντεο και θα το ξαναπώ, τα είπα και στα χθεσινά stories νομίζω στο Instagram, για όσους με ακολουθείτε, είπα ότι άμα φτάσω τους 1000 subscribers θα προσπαθήσω να κάνω ένα giveaway, το πρώτο μου giveaway, ένας ή δύο άτομα από εσάς να κερδίσετε κάτι, ένα δωράκι από μένα, να το στείλω προς Ελλάδα. Οπότε, ναι, θα προσπαθήσω και εύχομαι να φτάσουμε το πρώτο μου στόχο γιατί θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και με έχει τυφλώσει λίγο αυτό το φως. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο πιστεύω. Να μην ξεχνάτε να βλέπετε και τα link κάτω στην περιγραφή. Και αυτά, ναι, αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύω να έχω να πω τίποτα άλλο. Ναι, οπότε το βίντεο δεν ξέρω πότε θα ανεβεί, οπότε το έχω έτοιμο. Λογικά μέσα αυτή την εβδομάδα που θα μας έρθει ξανά. Οπότε, ναι, μην με κοιτάς. Οπότε, ξαναλέω, οπότε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο και γεια σας!